Νομίζω θα αποτυπώσουμε με την ματιά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και με τη βοήθεια του κύριου Τουσιάδη. Καλησπέρα κύριε Τουσιάδη. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Γιατί φαντάζομαι και εσείς άλλα περιμένατε και άλλα είδατε ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και προφητικά ο πρόεδρός σας, να το αναγνωρίσουμε για άλλη πολλές μια φορά, φορές το έχει πει. Είπε, περιμένω, αλλά μάλλον δεν θα δω και τίποτα ιδιαίτερο. Εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο έκανε τη σκληρότερη πολεμική στο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Εμείς τότε λέγαμε ότι κακιά η Νέα Δημοκρατία, προς Θεού επιτέλους πρέπει να απαλλαγούμε, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι χειρότερος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αν έρθει μετά τις εκλογές να κυβερνήσει. Το λέγαμε τόσο έντονα που ακόμη και φίλοι μας έλεγαν ότι όχι, ρίξτε λίγο τους τόνους, γιατί τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόδα, ο κόσμος όλος μιλάει για ΣΥΡΙΖΑ, μην είσαστε τόσο σκληροί. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι εκλογές έγιναν, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 36%, έκανε κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ήμασταν το μόνο κόμμα, και αυτό χαρακτηρίζει την ποιότητα του κόμματός μας, οι οποίοι στηρίξαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι δίναμε βήμα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο τηλεοπτικό κανάλι που έχουμε. Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι λέγαμε ότι τέλος πάντων δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι ο Τσίπρας, είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Πρέπει να τον στηρίξουμε. Όμως η εξέλιξη. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε εδώ στη δική σας τη θέση τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο κύριος Καρατζαφέρης στάχθηκε υπέρ της ρήξης, υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ναι, και μιας προσπάθειας η οποία θα είναι καθαρά εθνική. Αυτό δείχνει μια μεγάλη μεταστροφή του κόμματος σε σχέση με το τι υποστήριζε πριν από ένα-δύο χρόνια. Το κόμμα το δικό μας από το 2000 έλεγε τι δουλειά έχουμε να μπούμε στο ευρώ. Δεν πρέπει Σύμφωνοι, να μπούμε. Ωστόσο, συμμετείχε και σε κυβέρνηση που είχε ως σκοπό την σωτηρία της χώρας και την παραμονή στο ευρώ πριν από μερικά χρόνια. Έτσι δεν είναι? Το 12. Συμμετείχε σε κυβέρνηση με τρεις όρους. Όχι μειώσεις συντάξεων και μισθών, όχι μείωση της εθνικής κυριαρχίας, όχι ξεπούλημα του εθνικού πλούτου που γίνεται τώρα. Και όταν διεπίστωσε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ότι όλα ήταν προσυμφωνημένα, προσχεδιασμένα, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει σήμερα με διάφορους, παραιτήθη, παρέδωσε τα υπουργεία που του είχαν δώσει, σηκώθηκε και έφυγε. Εμείς είμαστε... Άρα λέτε το ίδιο έμεσα ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριε Τουσιάδη, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή θα έπρεπε, εάν είχε σχεδιάσει καλά, εάν είχε προγραμματίσει, ή θα έπρεπε όταν είδε αυτή την απόλυτη άρνηση από τους Ευρωπαίους να προχωρήσει σε ρήξη, ή θα έπρεπε να κάνει εκλογές. Να πει αυτό συνάντησα, αυτό μου ζητάνε, δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν μπορεί την Κυριακή να παίρνει ένα 62% το όχι και μετά από μια εβδομάδα να μας φέρνει ένα ναι χειρότερο από αυτό, από λάθος, οτιδήποτε. Δηλαδή, έχασε την ευκαιρία του ή ερμήνευσε λάθος όπως αυτό που λέει ο Γιάννης? Όχι, μάλλον προγραμμάτισε λάθος, μάλλον δεν φανταζόταν αυτή την εξέλιξη, μάλλον δεν φανταζόταν αυτό το ισχυρό όχι. Πιστεύετε ότι περίμενε το ναι και αυτός το έκανε για να έρθει ναι? Ή πιθανόν περίμενε το ναι, ή πιθανόν δεν περίμενε τόσο δυνατό όχι. Περίμενε ένα 49-51, 48-52. Οπότε θα ήταν αυτό το 62, ήταν απόλυτο, δεν άφηνε περιθώρια διαπραγματεύσεων. Από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι ήταν απόλυτοι, δεν δεχόταν καμία διαπραγμάτευση, οπότε εκεί έκανε αυτό που λέμε... Τελικά ωφέλησε ή μας ζημίωσε το δημοψήφισμα, κύριε Τουσιάδη? Το δημοψήφισμα μας ζημίωσε και πρώτα απ' όλα ζημίωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η χαριστική βολή για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν κάποιος έχει σκοπό γιατί να πάει πλέον, σε όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ξέραμε πριν από 10 μέρες. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοπεί στα δύο. Δεν ξέρω αν θα επισημοποιηθεί αυτός ο διαχωρισμός, αν θα έχουμε δύο κόμματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε πριν από 10 μέρες και δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές. Και εδώ πέρα πλέον
στις εκλογές. Πάλι σε εκλογές, κύριε Τουσιάδη. Δεν τι θέλει πω, να ξεκαθαρίσει πω, το εσωκομματικό μα του τοπίο μπορεί, μπορεί, μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή πόσο θα τον στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή κυβερνάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στηρίζεται με Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά Πασόκ και ποτάμι. Μα έχουμε και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που το λένε ξεκάθαρα πλέον. Ότι σε 1-2 μήνες πάμε σε εκλογές. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή είναι, και γι' αυτόν είναι κοροϊδία για το κόμμα του και για τους οπαδούς του, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καμένος είναι εναντίον του Μνημονίου, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση. Αυτοί που ψήφισαν όχι του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές, ψήφισαν όχι μένα, αλλά στηρίζουν την κυβέρνηση. Αυτά είναι αλλοπρόσαλα δηλαδή, πράγματα. Δηλαδή σε εκλογές, ενώ στο μεσοδιάστημα τώρα έχουν ψηφιστεί μέτρα συμφωνίας μνημονίου, κύριε Τουσιάδη, μήπως θα έπρεπε νωρίτερα να γίνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό φαίνεται ότι έχει σκοπό να κάνει. Έχει σκοπό να υλοποιήσει όλους τους εφαρμοστικούς νόμους για το μνημόνιο, το οποίο προημερών ψηφίστηκε από τη Βουλή, και όταν τους ψηφίσει όλους, τότε θα πάει στις εκλογές. Αλλά τελικά δεν αλλάζει τίποτα. Θα γίνουν εκλογές. Και άμα γίνουν εκλογές, τι θα κάνει? Θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 50%, 45% να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα πάλι κάποια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα πάμε πού? Να κάνουμε τι? Ξέρετε τι είναι αυτή τη στιγμή? Εγώ βλέπω ότι ο πολιτικός κόσμος είναι χωρισμένος στα δύο. Είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται ή προτείνουν τρόπους να διαχειριστούμε τη μιζέρια μας και τη φτώχεια μας. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο οποίος λέει ότι όχι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, να στηθούμε στα πόδια μας. Και όταν στηθούμε στα πόδια μας, σε 2-3 χρόνια, τότε διαπραγματευόμαστε από άλλη θέση. Τώρα είμαστε κάτω, πεσμένοι, μας πατάνε, μας χτυπάνε, μας εκβιάζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν ακούω εγώ την κυρία Λαγκάρντ να λέει ότι το 2095 θα φτάσουμε να εξοφλήσουμε το χρέο μας, δηλαδή τότε που θα έχω πεθάνει εγώ, θα έχουν πεθάνει τα παιδιά μου, θα έχουν πεθάνει τα εγγόνια μου, θα, πιθανόν τότε θα να έχουμε αποδημήσει περισσότερο. Ναι, ναι, δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε. Η Ελλάδα είναι πλούσιο κράτος. Εάν υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να βάλει μια σειρά, ο ελληνικός λαός είναι εργατικός λαός, είναι έξυπνος λαός, είναι δημιουργικός λαός, όπου πάει στο εξωτερικό διαπρέπει. Επομένως, εδώ μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα μας έτσι ώστε κάποια στιγμή επί ίσης όρης να διαπραγματευτούμε. Πάντως, και δεν πιστεύουμε αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν, ότι το ευρώ είναι ο παράδεισος, η δραχμή είναι η κόλαση. Αυτά δεν ισχύουν, είναι ψέματα. Αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν προχθές δεν αφορούν στο τρίτο μνημόνιο. Αφορούν στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της πέμπτης αξιολόγησης. Μιλάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία, ναι, η οποία θα ολοκληρωθεί και θα ψηφιστεί την, ναι, επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, και για να πάρουμε τα 7 δις που μας λείπουν από το δεύτερο πρόγραμμα. Και μετά ακολουθούν κι άλλα. Και μετά το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι να πάμε σε εκλογές. Ναι. Με σκοπό, ναι, μια νέα κυβέρνηση να διαχειριστεί το τρίτο μνημόνιο. Να έχει καθαρίσει δηλαδή από τους ανεπιθύμητους αριστερούς. Μιλάμε, βλέπετε αυτό που είπα, μιλάμε συνέχεια για το πώς θα διαχειριστούμε τη φτώχεια μας, τη δυστυχία μας. Αυτό, μα δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί μια ζωή να ζούμε και να ακούμε κάθε μέρα από την τηλεόραση μέτρα, μέτρα, μέτρα. Δηλαδή αυτό, όταν κάποιος πριν από 5 μήνες ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ονειρευόταν? Να περιμένει στην ουρά να πάρει 50 ευρώ? Κύριε Τουσιάδη, τη στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων, το οποίο είναι ένα σχηματισμό, ο οποίο είναι στο χώρο σα. Περίεργο. Τη δεξιά, τη κεντροδεξιά, δεξιά, όπω θέλετε, πείτε του. Πώς το κρίνετε? Περίεργο. Ανεξήγητο. Δεν θέλω να πω κάτι πιο βαρύ, αλλά δηλαδή δεν κατάλαβα. Ήρθε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Λέει δεν το ψηφίζω. Αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Άρα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Αύριο θα έρθει η συμφωνία με τα Σκόπια να ονομάζονται Μακεδονία. Θα πει ο Καμένος, εγώ ποτέ δεν συμφωνώ, αλλά την κυβέρνηση τη στηρίζω. Άρα θα περάσει και το όνομα Μακεδονία. Ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει ένα νομοσχέδιο για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Βεβαίως ο Καμένος θα πει, ο παπά, εγώ τέτοιο πράγμα δεν το ψηφίζω. Στηρίζω όμως την κυβέρνηση. Δεν γίνεται.
Δεν άρα γίνεται. Είναι καρεκλογική ανταρροή, μου λέτε. Εάν στηρίζεις την κυβέρνηση, στηρίζεις και όλα όσα προτείνει και εάν θέλει να νομιμοποιήσει 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Όλα για τις καρέκλες γίνονται, κύριε Δουσιάδη. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Καρατζαφέρης όταν είπε 1, 2, 3 πράγματα και του είπαν ότι αυτά δεν γίνονται, πήρε τους υπουργούς του και έφυγε και σηκώθηκε και πήγε σπίτι του. Τον κατηγόρησαν όμως για κολοτούμπα. Ο Καμένος, ο οποίος έλεγε δεν συζητάω με κανέναν ο οποίος έχει σχέση με μνημόνια κτλ., ψήφισε το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο στη Βουλή. Ναι, αλλά μπήκανε σε ένα δίλημα και είπανε ότι ή θα πάμε σε δραχμή την κόλαση που λέμε. Ωραίο το δίλημα. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να μην υπάρχουν. Αυτό το δίλημα θα υπάρχει πάντα. Δηλαδή, μπροστά στο δίλημα θα σου λένε ή αυτό ή θάνατος. Αυτό τότε. Ή το τέταρτο μνημόνιο ή πεθάναμε. Και το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Μπορούμε, εάν το θέλουμε, μπορούμε και από εκεί και πέρα να διαπραγματευτούμε επίσης όρις. Δεν θέλετε, φεύγουμε. Πάμε στη δραχμή. Αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξέρετε, σε άτακτη χρεοκοπία. Όχι σε άτακτη χρεοκοπία. Όχι, αυτό. Μπράβο. Ξέρετε, στον πόλεμο του 40, 28 Οκτωβρίου, τότε που κάποιος χωρίς δημοψηφίσματα και χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αποφάσισε σε μια στιγμή ότι έχουμε πόλεμο. Τον πρώτο καιρό, από 28 Οκτωβρίου μέχρι 14 Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε, οι Ιταλοί μπαίνανε, αλλά υποχωρούσε προσχεδιασμένα, προγραμματισμένα, συντεταγμένα. 14 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε την αντεπίθεση και πήραμε τα εδάφη που είχαμε χάσει και προχωρήσαμε και παραμέσα. Λοιπόν, προσχεδιασμένα μπορούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τη χρήση, την κρίση και μετά μήπως να πάμε το κάνει και και αυτό όμως η κυβέρνηση τώρα, κύριε Δουσιάδη. Ορίστε. Μήπως κάνει αυτό τώρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω, προκειμένου να κερδίσει πολιτικό χρόνο και να πάρει κάποια χρηματοδότηση, να ακολουθεί μια τέτοια στάση και αύριο μεθαύριο με μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα έχει και πιο ισχυρή εντολή. Και όπως καταλαβαίνουμε και ακούμε αυτή τη δημοσκοπήση. Θα έχει πιο ισχυρή εντολή. Το πιθανότερο είναι, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, θα έχει. Τώρα μου είπες για δημοσκοπήσεις. Αν πιστέψουμε, είπα. Έχει διαφορά ακόμα παρά το ότι είναι 21 μονάδες. Σύμφωνα με τις εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΚΟ, ναι, 42,5%. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, του Τσίπρα ή του Λαφαζάνη? Προφανώς του Τσίπρα. Το ΣΥΡΙΖΑ του Λαφαζάνη. Του Λαφαζάνη δεν ξέρουμε, αν κατέβει στις εκλογές. Λοιπόν, τώρα τι μου λέτε, ας πούμε, δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση είναι ότι μπορούμε, εάν θελήσουμε, μπορούμε. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη διαχείριση της φτώχειας. Εάν πηγαίνουμε με αυτό, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να σηκώσουμε κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα, πάμε στην αποφώνηση, κύριε Τουσιάδη. Τι βλέπετε, λοιπόν, εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως είπαν και τα στελέχη. Και να μιλήσουμε και λίγο για το λαός, έτσι. Και τι κάνει ο λαός, είναι έτοιμος σε μια αυτή, εκλογική αυτή αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε εμείς είναι ότι οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε σε εκλογές. Τώρα θα είναι Σεπτέμβριο, θα είναι Οκτώβριο, θα είναι Νοέμβριο, μην είναι και Αύγουστο, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Αλλά φαίνεται. Αλλά αλλάζουν τα μπάνια του λαού τώρα, κύριε Τουσιάδη. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε για εκλογές και με βάση αυτό το δεδομένο θα είμαστε παρόντες και σε αυτές τις εκλογές και είμαι περίεργος πια. Πριν από 6 μήνες λέγαμε κακιά η Νέα Δημοκρατία και το ζούσαμε τότε όλοι στο περιβάλλον μας, στην πόλη μας, στις κοινωνικές μας συναναστροφές. Ακούγανε Σαμαρά, ακούγανε Νέα Δημοκρατία και βγάζανε σπυριά, έλεγαν αμάνα, απαλλαγούμε. Λέγαμε εμείς, όχι όμως Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας μπορεί να είναι και χειρότερος. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, επαληθευθήκαμε. Κακή η Νέα Δημοκρατία, μας ταλαιπώρησε με το μνημόνιο, με μειώσεις μισθών, συντάξεων, το ένα το άλλο. Απεδείχθη εκ του αποτελέσματος, δεν ξέρω αν είχε καλές προθέσεις και αν έκανε κάποια καλή προσπάθεια στο ξεκίνημα, αλλά εκ του αποτελέσματος απεδείχθη χειρότερος. Δηλώνετε παρόν σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν και και τότε που τα λέγαμε αυτά, 36% ο Τσίπρας, 28% η Νέα Δημοκρατία, 1% ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τώρα που επαληθευθήκαμε και θα ξαναγίνουν εκλογές, είμαι περίεργος να δω ο ελληνικός λαός θα καταλάβει. Θα είστε παντού σε όλη την Ελλάδα, εννοείται. Όταν λέμε ετοιμαζόμαστε για εκλογές, ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Δεν ετοιμαζόμαστε για
δύο συνδυασμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε κανονικά όπως κατεβήκαμε όλες τις φορές μέχρι τώρα. Αλλά θέλω να δω εάν ο λαός θα καταλάβει ότι εμείς λέγαμε την αλήθεια και οι άλλοι ως συνήθως επί 40 χρόνια τον κοροϊδεύανε και τον κοροϊδεύσαν δηλαδή για μια φορά. Αν ο λαός δηλαδή επιστρέψει στο λαός, λέτε εσύ. Θα πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός, ένα μέρος τουλάχιστον, δημοκρατία έχουμε, δεν μπορούμε να... αλλά ένα μεγάλο μέρος θα πρέπει να επιστρέψει στο λαϊκό ορθόδοξο.